Μετά από το σάλο που προκλήθηκε στο Πανελλήνιο, τι αποκαλύψει τη εφημερίδα Νέα Κρήτη και τη συζήτηση του θέματο για την προστασία του Παλίγκρεμνου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, ο Δήμαρχο Αγίου Βασιλείου Γιάννη Σταταράκη, με αφορμή τα βέλη που δέχεται ακόμα και από το ίδιο το Υπουργείο για τα όσα δεν έπραξε, περνά στην αντεπίθεση παρουσιάζοντα τη δική του εκδοχή με φόντο το σχέδιο χωρική και οικιστική οργάνωση ανοιχτών πόλεων τη Δημοτική Ενότητα Φίνικα, στην οποία ανήκει ο ιστορικό βράχο. Δεν υπήρξε σχεδιασμό, για να μπορέσει να βαλιτάξει κανόνες και όρους για να αποφύγουν σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής και να προστατευτεί η περιοχή. Στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος είμαστε ανυποχώρητοι και δεν κάνουμε καμία έκπτωση σε καμία επενδυτική δραστηριότητα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θεωρούμε ότι θίγεται ανεπανόρθωτα το προστατευόμενο τοπίο αφού δεν πρόκειται για ήπια παρέμβαση που εντάσσεται αρμονικά στο χώρο αλλά είναι τέτοια η φύση της επένδυσης που υποβαθμίζει αισθητικά την περιοχή και προκαλεί μία αναστρέψιμε επιπτώσει στο περιβάλλον. Όπω υποστηρίζει σε γραπτή του ανακοίνωση ο Γιάννη Σταταράκη κατά τη συζήτηση για την εκπόνηση ΣΧΟΑΠ στο Δημοτικό Συμβούλιο το 2012, τότε που εκείνο ήταν επικεφαλή τη αντιπολίτευση, υιοθετήθηκαν, όπω λέει, εν μέρη στο Β2 στάδιο τη μελέτη και στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων 36 προτάσει παρατηρήσει των τοπικών συμβουλίων τη περιοχή. Ενδεικτικά δεν η η πρώτη παρατήρηση που αφορά το πλάτος προστασίας της παραθαλάσσιας ζώνης. Προτάθηκε να είναι περίπου 70 μέτρα από το όριο του Αιγιαλού, καθώς προβλεπόταν να φτάσει έως τα 500 μέτρα, ενώ στην περιοχή από το Δαμνόνι μέχρι τα σκινάρια κειμενόταν από 500 έως 600 μέτρα. Επίσης, δεν λήφθηκε υπόψη τέταρτη παρατήρηση που αφορά στην περιοχή Μαριού, Μύρθιου, Λευκογείων, ασωμάτου για την οποία υιοθετήθηκε τελικά η απόλυτη προστασία γεωργικής γης, δηλαδή η απαγόρευση της κατοικίας σε όλη αυτή τη ζώνη. Οι παραπάνω δύο βασικοί και όχι μόνο σοβαροί περιορισμοί του ΣΧΟΑΠ, λέει ο Γιάννη Σταταράκη, είχαν καθαρά αντιανεπτυξιακά χαρακτηριστικά, θα δημιουργούσαν σοβαρά βιοποριστικά προβλήματα στου κατοίκου όλων των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στι εν λόγω και θα οδηγούσαν ολόκληρη την περιοχή σε μαρασμό. Για του λόγου αυτού, αποφασίστηκε, όπω τονίζει από το Δημοτικό Συμβούλιο, η διακοπή εκπώνηση του ΣΧΟΑΠ. Ακούστε, αγαπητέ συνάδελφοι, τι πάει να πει αποκλειστική αρμοδιότητα. Είναι Δηλαδή λέτε Είναι αυτά συνάδελμα. που δεν παίρνουν αποφάσεις οι τοπικοί που τους ενδιαφέρουν να τα παίρνουν το, το, κέντρο και μετά κατηγορούμε το κέντρο γιατί αποφασίζει για την περιφέρεια, αυτό μου λέτε. Ο Γιάννης Σταταράκης αναφέρεται και στην επιστολή του 2020 προς τον τότε Υπουργό Περιβάλλοντος Κωστή Χατζηδάκη όπου του κοινοποιούσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία είχε εγκριθεί η κήρυξη της περιοχής Παλίγκρεμνος ως προστατευόμενο τοπίο μνημείο της φύσης. Η επιστολή κοινοποιήθηκε στον αρμόδιο Υφυπουργό Δημήτρη Οικονόμου και στο Γενικό Γραμματεία Ευθύμη Μπακογιάννη Όμω δυστυχώ, όπω λέει ο Δήμαρχο, δεν υπήρξε ποτέ απάντηση του Υπουργείου προς το Δήμο. Αντίθετα, απάντησε στην Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντο για τι αποκεντρωμένε διοίκηση με κατευθύνσει για την κήρυξη τη περιοχή από την αποκεντρωμένη διοίκηση χωρί ποτέ να λάβει γνώση ο άμεσα ενδιαφερόμενο, δηλαδή ο Δήμο Αγίου Βασιλείου, γεγονό που προκαλεί εύλογα ερωτηματικά. Στην παρούσα φάση, ο Δήμο Αγίου Βασιλείου αναμένει την πρόσκληση υποβολή για την ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότηση μελετών για την υλοποίηση νέου ΣΧΟΑΠ στη Δημοτική Ενότητα Φίνικα, ενώ ανατέθηκε στο Μουσείο Φυσική Ιστορία η εκπόνηση ειδική μελέτη για την προστασία του Παλίγκρεμνου. Τέλο, ο Δήμο βρίσκεται εν αναμονή και τη εκδίκαση στι 21 Ιουνίου των οριστικών ασφαλιστικών μέτρων για να φρενάρει τι εργασίε στον Παλίγκρεμνο.